Είναι η μεγαλύτερη κίνηση για νέους σε όλο τον κόσμο, είναι η προσκοπική κίνηση. Είναι περισσότερα από 40 εκατομμύρια μέλη σε μια παγκόσμια κλίμακα. Μέλη από 170 χώρες σε όλο τον κόσμο και γιορτάζουν σήμερα βέβαια την ημέρα γέννησης του Πάουελ, σωστά? Εύη. Λοιπόν, είναι και η μέρα σκέψης, η αλήθεια είναι, καθώς με αφορμή τα γενέθλια του ιδρυτή, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα πρόσκοποι από κάθε γωνιά της γης διοργανώνουν εκδηλώσεις, γιορτάζουν τη συγκεκριμένη μέρα, η οποία ονομάζεται και ως ημέρα σκέψης. Θέλω να πάμε στην κυρία Νεκταρία Χανιωτάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια περιφερειακή έφορος προσκόπων Ανατολικής Κρήτης, να την ευχαριστήσω, να την καλησπερίσω. Πρώτη φορά που τα λέμε με εκπρόσωπο, η αλήθεια είναι, προσκόπων, από τις πολλές ζωντανές συνδέσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Κάνουμε λοιπόν αρχή, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας απόψε. Δική μας η χαρά, δική μας η τιμή. Θα μιλήσουμε για το προσκοπικό κίνημα. Φαντάζομαι και η δική σας πορεία είναι συνυφασμένη, φαντάζομαι, από μικρό παιδί στις τάξεις των προσκόπων. Ναι, από μικρή, και ουσιαστικά η δική μου συνεισφορά ξεκίνησε και λίγο πιο μεγάλη μαζί, ναι, με το δικό μου παιδί. Μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει πολλά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Τι πρεσβεύουν οι πρόσκοποι? Κοιτάξτε, οι πρόσκοποι είναι μία κίνηση, παγκόσμια κίνηση νέων, που σκοπό της έχει μέσα από μία κίνηση αρχών και αξιών να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο και ουσιαστικά τα παιδιά μας να τα διαπαιδαγωγήσουμε, που μέσα από τις δικές τους πράξεις να γίνουν καλύτερα και πιο ευτυχισμένα. Μάλιστα, σε επίπεδο Κρήτης, τα μέλη του προσκοπικού κινήματος, αν και έχετε εικόνα, είμαι σίγουρος, για την Ανατολική Κρήτη. Σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν δύο προσκοπικές περιφέρειες, είναι η Ανατολική και η Δυτική, και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις και να ούτως ώστε τα παιδιά μας να ζουν μέσα στη φύση, να γνωρίσουν τη φύση, να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Αλλά τώρα με την πανδημία, αυτά τα χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, είναι τα χέρια μας λίγο δεμένα, όπως όλων μας. Είναι εντυπωσιακή, κυρία Χανιωτάκη, η σχέση που αναπτύσσουν τα μέλη των προσκοπικών, έτσι, σωματείων, το πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους, και αυτό το δέσιμο κρατάει και εκτός των συναντήσεων που πραγματοποιείται και των δράσεων. Σε αυτό έχετε δίκιο. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Εγώ, εκτός από τη δική μου οικογένεια, έχω και την προσκοπική μου οικογένεια και τους φίλους μου, οι οποίοι είναι φίλοι για μια ζωή. Όντως είναι φίλοι ιδανική για μια ζωή. Ιδανική ηλικία προκειμένου να ασχοληθεί ένα μικρό παιδί με τον προσκοπισμό και την κίνηση και την ιδεολογία και όλα αυτά που πρεσβεύει. Ποια είναι? Ξεκινάμε από τα 7 χρόνια. 7 χρονών δηλαδή μπορούμε να δεχτούμε το παιδί στους προσκόπους. 7 χρόνων. Υπάρχει κάποια εκπαίδευση, είναι κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχουν κάποιοι βαθμοί, κάποιες... Ουσιαστικά είναι τα λυκόπουλα, που είναι τα μικρά μας παιδιά, ναι, είναι οι πρόσκοποι, που είναι, ας το πούμε, τα παιδιά του γυμνασίου, και είναι και οι ανιχνευτές μας, που είναι τα παιδιά του λυκείου. Και επίσης είναι και ένα τέταρτο τμήμα, που είναι το προσκοπικό δίκτυο, που εκεί είναι ενήλικοι πλέον. Έρχονται ενήλικοι, δεν είναι ανήλικοι. Δηλαδή μπορεί κάποιος 30, 35, 40 να πει θέλω να ασχοληθώ. Ναι, οποιαδήποτε ηλικία θέλει να ασχοληθεί, σίγουρα θα βρούμε κάπου να ασχοληθεί. Εάν δεν ασχοληθεί μέσα σε κάποιο τμήμα, μπορεί να γίνει βαθμοφόρος και να έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά, όπως είμαστε εμείς, ας πούμε. Πολύ σημαντικό και το έργο που έχετε επιτελέσει και σε πολύ, έτσι, ιδιαίτερα γεγονότα. Βλέπουμε την προσφορά σας σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα και σε κακοκαιρίες και δύσκολες συνθήκες. Είστε εκεί για να βοηθήσετε. Ακριβώς, και υπάρχουν και διάφορες ομάδες. Σε άλλοι είναι αυτοπρόσκοποι, αεροπρόσκοποι ή πεζοπρόσκοποι, δεν ξέρω, ναι, σωστά.
Ναι, σωστά είναι. Είναι αυτοπρόσκοποι και οι αεροπρόσκοποι. Παλιά υπήρχαν πεζοπρόσκοποι. Α, είμαι και λίγο παλιό εδώ. Είμαστε όλοι πρόσκοποι. Δεν πειράζει. Είναι οι πρόσκοποι, όλοι λεγόμαστε πρόσκοποι, χωριζόμαστε σε ναυτοπροσκόπους που ασχολούμαστε περισσότερο, έχουμε βάρκες και ασχολούμαστε με τη θάλασσα, και οι αεροπρόσκοποι ασχολούνται με τον αέρα, με αλεξίπτωτο πλαγιάς, με πτήσεις, με πτητικά μέσα κάνουμε διάφορες πτήσεις, ασχολούμαστε με διάφορα. Και ουσιαστικά, όπου υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία, είμαστε εκεί. Εθελοντικά πάντα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, η στολή γενικά, η ενδυμασία, για πείτε μας λίγο, πώς προκύπτει. Πάντα το είχα απορρέει. Υπάρχουν διαφορετικά χρώματα. Έγινε μία αλλαγή τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά αποφάσισε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων να δώσει λίγο περισσότερο χρώμα. Ναι. Στην κίνηση και τα έχουμε χωρίσει. Έχουμε, ας πούμε, τα λυκόπουλα που έχουν το κίτρινο πουκαμισάκι, ναι, με το μπλε πατελόνι. Είναι οι πρόσκοποι που έχουν το πράσινο πουκαμισάκι και οι ανιχνευτές που έχουν το κόκκινο. Εμείς οι βαθμοφόροι φοράμε το μπλε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε, είναι πολύ όμορφο συνέστημα γενικά, ακόμα και αν δεν έχεις υπηρετήσει και αν δεν είσαι στη τάξη των προσκόπων. Κάθε φορά που ασχολούμαστε και δημοσιογραφικά με θέμα που αφορά το προσκοπικό κίνημα, υπάρχει ένα χαμόγελο στα χείλη μας και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να στηρίξουμε τις δράσεις σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο που εμπνέεται τη νέα γενιά με ήθη, με κανόνες, με αξιοπρέπεια. Όμορφη κίνηση. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Χανιωτάκη, στο Επανειδήν. Βέβαια, λοιπόν.